Και πάμε να φτιάξουμε την τελευταία μας συνταγή για σήμερα. Θα φτιάξουμε τρούφες αμυγδάλου. Αυτά τα υπέροχα σεξι σοκολατάκια που θα τα φτιάξουμε με μόλις 1, 2, 3 υλικά και ένα για σερβίρισμα 4. Πάμε να δούμε την κάρτα. Για τις τρούφες σοκολάτας με πικρά αμύγδαλο θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια κουβερτούρα Nestlé Dessert, 180 γραμμάρια κρέμα γάλακτος 35%, 50 γραμμάρια λικέρ πικρά αμύγδαλου και 50 γραμμάρια κακάο Nestlé Dessert. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Έχω ένα μπεν μαρί, μια κατσαρόλα με νερό που βράζει, ένα μπολ πεντακάθαρο, δεν θέλω να έχει καθόλου υγρασία, καθόλου σκόνη, τίποτα. Το βάλω από πάνω και ήρθε η ώρα να λιώσουμε τη σοκολάτα μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κουβερτούρα Nestlé Dessert. Κόβεται εύκολα, λιώνει πάρα πολύ εύκολα και να θυμάστε ότι όταν χρησιμοποιείτε ποιοτική κουβερτούρα δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε σε ό,τι και να φτιάξετε. Λοιπόν, θέλουμε 600 γραμμάρια κουβερτούρας Nestlé Dessert γιατί θα φτιάξουμε αρκετά σοκολατάκια, οπότε το βασικό μας συστατικό πρέπει να είναι το τέλειο και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε Nestlé Dessert. Θέλω να πάρετε την κουβερτούρα σας και να την κόψετε σε μικρά κομματάκια, έτσι. Χτυπήστε τη σοκολάτα. Και επειδή είναι κουβερτούρα, σημαίνει πως έχει βούτυρο κακάο μέσα και με το που τη χτυπήσετε πάνω στο μάρμαρο, είναι δεδομένο ότι θα διαλυθεί τελείως η κουβερτούρα μας. Λοιπόν, ρίχνουμε τη μία συσκευασία μέσα, ρίχνουμε και την άλλη, οπότε πάει και η δεύτερη συσκευασία μέσα. Λοιπόν, ρίχνω και την τρίτη συσκευασία και τώρα λίγο υπομονή, 2-3 λεπτάκια μέχρι που να λιώσει η κουβερτούρα μου και μόλις λιώσει η κουβερτούρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα. Ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέων Βοναπάρτης αγαπούσε τη σοκολάτα τόσο πολύ που απαιτούσε από τους ανώτερους συμβούλους του να την έχει πάντα στη διάθεσή του μαζί με κρασί, ακόμα και κατά τη διάρκεια έντονων στρατιωτικών εκστρατιών. Λοιπόν, η κουβερτούρα μου σχεδόν έχει λιώσει, δεν έχει λιώσει ακόμα, οπότε ήρθε η ώρα να ζεστάνω και την κρέμα γάλακτος. Θέλουμε 180 γραμμάρια. Λοιπόν, σε περίπτωση που αναρωτιέστε, γιατί σίγουρα κάποιοι θα έχετε μαγειρέψει και άλλη φορά γκανάζ, η αναλογία που έχουμε συνήθως σε μία γκανάζ είναι 1-1. Δηλαδή, όσα γραμμάρια σοκολάτας, τόσα γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, η κρέμα γάλακτος είναι πάρα πολύ μειωμένη. Για 600 γραμμάρια κουβερτούρα χρησιμοποιούμε 180 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Γιατί θέλουμε να πάρουμε μια πιο συμπαγή υφή στις τρούφες μας. Θέλουμε να κρατάει σοκολάτα, να έχει μαλακή αίσθηση, αλλά να μην λιώνει τελείως. Οπότε κάνουμε μια διαφορετική παραλλαγή. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι μια πιο παιχτή γκανάζ. Περιμένουμε λίγο ακόμα να λιώσει η κουβερτούρα μας και ζεσταίνουμε και την κρέμα γάλακτος εδώ πέρα και τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Χρειάζομαι μία πετσετούλα εδώ και αυτό που θα κάνω είναι να ενσωματώσω σοκολάτα, κρέμα γάλακτος και το αλκοόλ μου. Έχω λικέρ πικρά αμύγδαλο, γι' αυτό και θα κάνουμε τρούφες πικρά αμύγδαλου. Μπορείτε να βάλετε κονιάκ, μπράντι, οτιδήποτε σας αρέσει. Η συνταγή είναι ακριβώς η ίδια, απλά θα αντικαταστήσετε το λικέρ. Τώρα, το δύσκολο κομμάτι είναι να κάνουμε τη γαλακτοματοποίηση, ουσιαστικά να ενώσουμε τη σοκολάτα μαζί με την κρέμα γάλακτος. Αυτό για να γίνει, πρέπει η κρέμα γάλακτος να είναι ζεστή και να την προσθέσουμε σιγά σιγά μέσα στη σοκολάτα. Οπότε, η κουβερτούρα μου είναι σχεδόν έτοιμη εδώ και τώρα χρειάζομαι βοήθεια. Χρειάζομαι το φίλο μου, το Διονύση, να έρθει να με βοηθήσει. Αυτό που θέλω να κάνεις, δεν θέλω να κάνεις πάρα πολλά, θα είσαι εδώ και όπως βλέπεις η κουβερτούρα μου έχει λιώσει, είναι τέλεια, είναι smooth, είναι ακριβώς. Σου είπα να κουμπίσεις εκεί? Όχι. Κάτσε από αυτήν την πλευρά. Μπράβο. Όχι, γιατί είμαι πιο ψηλός, οπότε η κάμερα είναι από εκεί, οπότε εγώ πρέπει να κάτσω από εκεί για να σε βλέπουμε. Έλα από εδώ, ανακάτευε και εγώ θα σου ρίχνω σιγά σιγά την κρέμα γάλακτος μέσα. Εδώ. Περίμενε. Πάμε. Θα γίνει χάλια, πήγαινε λίγο πιο πίσω. Ισχύς, ανακάτευε εσύ, ανακάτευε, μη μασάς. Ανακάτευε. Γρήγορα, πριν σφίξει. Εδώ. Ωραία, σφίξε και το μάτι. Ωχ, Παναγία μου. Τι έγινε, χάλια, το έχουμε. Χάλια έγινε. Δεν πειράζει, άστο, θα το φτιάξω. Όντως τώρα, μου τα έκανες χάλια και έφυγες. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Και σε αυτό το σημείο το μείγμα μας φαίνεται σαν να είναι κομμένο ενώ βάλαμε την κρέμα γάλακτος μαζί με την κουβερτούρα, αλλά με το που ρίξουμε μέσα στο πικρά αμυγδάλο και ανακατέψουμε καλά με ένα σύρμα. Κοιτάξτε εδώ. Το μείγμα θα γίνει λίγο και θα γυαλίσει. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Εδώ. Τέλειο. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να κρυώσουμε αυτή την υπέροχη πηχτή γκανάζ μας.
Και θέλουμε ένα ταψάκι. Αυτό το ταψάκι που έχω εγώ είναι 20x20. Δεν θέλουμε πολύ μεγάλο ταψί, γιατί θα βγουν πολύ λεπτές και τσουρούτικες οι τρούφες μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Θέλουμε να βγουν έτσι μπαμπάτσικες, ωραίες, σεξι. Μεμβράνη. Εδώ. Τέλεια. Πιέζουμε τη μεμβράνη να κολλήσει γύρω-γύρω στο ταψάκι. Αδειάζουμε το μείγμα μας. Εδώ. Τέλεια, 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 τέλεια. Κλώνουμε λίγο με τη Μαρίζ. Και πρέπει οπωσδήποτε να πιέσουμε για να βγει σωστά το μείγμα μας. Γυρνάμε και ο καλύτερος τρόπος για να ισιώσουμε τις τρούφες μας είναι πώς, χρησιμοποιώντας ακριβώς το ίδιο σκεύος από πάνω. Εδώ. Πατάμε, ουσιαστικά απλώνει και φάπτεται ακριβώς πάνω στο ταψάκι. Τώρα πρέπει να αφήσουμε να κρυώσει το ψυγείο καλά. Εγώ έχω έτοιμες ήδη τρουφίτσες για εσάς. Εδώ που έχω κρυώσει και θέλω να σας δείξω πώς είναι. Τέλεια και τέλεια. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Ωραίο, γυαλιστερό, σεξι και πάρα μα πάρα πολύ όμορφο. Τώρα, καθώς χειριζόμαστε τρούφες, καλό είναι να φοράμε πάντα γάντια. Γιατί άμα δεν φοράμε γάντια, περνάει η θερμοκρασία από τα χέρια μας στην κουβερτούρα και τελειώνει και δεν βγαίνει ωραίο το αποτέλεσμα. Οπότε φορέστε γάντια. Και τώρα θέλω να βάλετε τη φαντασία σας να οργιάσει. Με τι θα μπορούσατε να καλύψετε τις τρούφες. Λοιπόν, έχετε άπειρες επιλογές. Μπορείτε να βάλετε όποιο ξηρό καρπό θέλετε. Η πιο συνηθισμένη και απλή εκδοχή είναι βέβαια το κακάο. Και με αυτό θα απασφαλίσω και εγώ τις τρούφες μου. Οπότε, κόβουμε σε κομμάτια. Τις άκρες θα τις αφήσω εδώ πέρα να τις φάτε, γιατί δεν είναι όμορφες. Μπορείς να έρθεις, περίμενε λίγο. Μπορείτε να έρθετε, τις πάρετε σε λίγο. Ακόμα δεν έχω κόψει τις άκρες. Περίμενε. Συγγνώμη. Περίμενε μισό λεπτάκι, παιδιά. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάρε και αυτό. Να πάρουμε το μικρό. Και τώρα, πάρε και αυτό. Ωραία, πάμε. Και τώρα πάμε να κόψουμε αυτό, ωραία τετραγωνάκια. Εδώ. Δύο κομμάτια. Οχ. Έμεινε κανείς στις κάμερες. Υπάρχει κάποιος που να παίρνει πλάνα. Τέλεια. Μπελέση, για πες. Πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ. Με τρεις συσκευασίες Nestlé Dessert κουβερτούρα, θα βγάλουμε 60-70 τρουφάκια, τα φτιάξαμε με το τίποτα. Διονύση, έλα εδώ. Ορίστε. Να βοηθήσεις. Ναι, έρχομαι. Έφτασε. Λοιπόν, τώρα τι θέλω να κάνεις. Θα ρίξω σε ένα μπολ λίγο κακάο. Πού πω, πεντανόστιμο. Πολύ ωραία, Σας το είπα. Είναι το φανταστικό είναι ότι μπορείς να το φτιάξεις, ρε φίλε, πανεύκολα. Λοιπόν, θέλουμε μία συσκευασία κακάο Nestlé Dessert. Το ρίχνουμε σε ένα μπολάκι. Εγώ κόβω σε κομμάτια τα τρουφάκια μου και εσύ αυτό που θέλω να κάνεις είναι απλά να τα περνάς μέσα από το κακάο. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Καθόλου. Περίμενε να κάνουμε και ένα ωραίο πιατάκι για να βγάλουμε ένα ωραίο πλάνο. Φέρω ένα πιατάκι πριν λερωθώ. Όχι, το έχω εγώ εδώ. Ωραία. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. Τι καλά. Όλα μαζί ή να βγάλω? Όλα μαζί. Δεν μας πειράζει. Εντάξει, μην το παρακάνεις. Φτάνει τόσα. Μπορεί να το κάνεις σε δύο χρόνους. Λοιπόν. Κοίτα εδώ τώρα, ρε φίλε. Αυτό το κάνεις εσύ. Βγάλε κι άλλο. Συγκινήθηκες. Μπράβο! Κοίτα να μάθεις τη δουλειά, αυτό σου λέω, Όχι, δεν θέλω να το παραπανήσω. Α, ναι, δεν το θες. Ξαναβάλε τα πίσω τώρα. Άκου. Ή θα πάρεις κόσκινο ή θα το κάνεις σωστά. Θες να το κάνουμε με κόσκινο? Όχι. Είναι ντελικάτες οι τρούφες που κάνουμε. Άστο, φύγε. Φύγε. 10 ώρες. Τι θες? Πώς θα τα βάλεις εκεί μέσα, τα άλλα θα τα πάρω. Ποια θα πάρεις? Τι. Όλα θα τα γεμίσει. Κοίτα εδώ τώρα. Σκέψου πόσο μπροστά θα είσαι να πεις στους φίλους σου, ελάτε να πιούμε φραπέ στο μπαλκόνι. Και μόλις έρθουν για φραπέ και χτυπήσεις το σέικερ και τους δώσεις αυτό με τον μπόλικο, τα αφρόγαλα και το γάλα. Ναι. Τους λες, παιδιά, έφτιαξα και τρουφίτσες για να φάμε. Και τους βγάζεις ξαφνικά αυτό. Τι θα πούνε οι φίλοι σου για σένα? Ότι δουλεύω στα Πετρετζίκη. Όχι, θα πούνε πόσο μπροστά αυτός ο Διονύσης, τόσο γκουρμέ. Φτάνουνε? Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι εντάξει. Τέλεια. Τα υπόλοιπα, εδώ. Μιχτά. Πώς θα κάνουμε? Έτσι, εδώ. Έφυγες. Καλή σας όρεξη. Για τις τρούφες σοκολάτας με πικραμύγδαλο, σε Ben Marie βάζουμε την κουβερτούρα σε κομμάτια και αφήνουμε να λιώσει. Ανακατεύουμε με μία Μαρίζ μέχρι να λιώσει η κουβερτούρα.
Σε κατσαρολάκι ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος και τη ρίχνουμε αργά στο μπολ με την κουβερτούρα, ανακατεύοντας συνέχεια. Προσθέτουμε το λικέρ και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να γυαλίσει το μείγμα. Μεταφέρουμε σε ταψί με μεμβράνη, καλύπτουμε και από πάνω με μεμβράνη και πιέζουμε ελαφρά με άλλο σκεύος για να ισιώσει η επιφάνεια του μείγματος. Μεταφέρουμε στο ψυγείο να παγώσει καλά. Βάζουμε το κακάο σε μπολ, κόβουμε το μείγμα σε μικρά κομμάτια, τα βάζουμε στο μπολ με το κακάο και σερβίρουμε. Βέβαια, να σας πω ότι οι τρουφίτσες τρώγονται στη θερμοκρασία δωματίου. Οπότε, τι πρέπει να κάνουμε? Να τις αφήσουμε έτσι κάνα μισάωράκι, μία ωρίτσα, να πάρουν θερμοκρασία δωματίου και μόλις πάρουν θερμοκρασία δωματίου, θα απολαύσουμε.